θα δούμε τον κύριο Τόμψεν, αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης, λίγο πριν το τέλος του χρόνου να παίρνει το αεροπλάνο να φεύγει, να τελειώσουν οι τρόικες και τα μνημόνια. Το έχουν σήμερα σχεδόν το σύνολο τύπου. Στο Βήμα το διαβάζω, το πρώτο σέλιδο της Καθημερινής. Σχέδιο της κυβέρνησης να τελειώσουν τα μνημόνια πριν το τέλος του χρόνου. Το είπαμε και νωρίτερα ότι ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία θέλει να συζητήσει ο Πρωθυπουργός τώρα είναι αυτό. Είναι βασικό ζήτημα και είναι βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει, όπως σου είπα και νωρίτερα, αυτό λένε οι δικές μου πληροφορίες, η κυβέρνηση αυτή. Γιατί πιστεύουν στο Μπέγαρο Μαξίμου, αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε, ότι αν το καταφέρουν αυτό θα είναι ευκολότερη η εξέδρεση των 180 βουλευτών για να ψηφίσουν πρόεδρο Δημοκρατία. Πιστεύετε δηλαδή ότι εάν δούμε τον Τόμψεν σε ένα αεροπλάνο να φεύγει και δεν αλλάξει τίποτα σε επίπεδο καθημερινότητας, ανεργία, επενδύσεις, βαριά φορολογία, θα αλλάξει το κλίμα, έτσι, υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, θα αλλάξει το κλίμα. Πούμε και κάτι δίκαιο. Μόνο με αυτό. Να πούμε και κάτι δίκαιο, εδώ. Πούμε και κάτι δίκαιο. Αντικειμενικός κανείς από εδώ δεν μπορεί να είναι, έτσι. Για να τα ξεκαθαρίσουμε. Δίκαιοι μπορεί να είμαστε όμως. Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος αυτός, ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος απέτυχε την πρώτη μέρα αυτός. Δεν θυμάστε το όνομά του. Δεν θέλω τώρα να μπλέξουμε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί θα στενοχωρηθούμε όλοι και θα στενοχωρήσω πολύ τον κύριο Μιχελάκη. Λοιπόν. Τι πόντες είναι αυτές, γιατί δεν θα στενοχωρήσει κανείς τον κύριο Μιχελάκη. Τώρα να κάνουν κυβέρνηση. Είναι ένα θέμα αυτό, ας πούμε, τώρα το οποίο. Μπας περιπτώσει δεν του βγήκε του Πρωθυπουργού Χαρδούβελης, υπάρχει ένα ζήτημα με αυτό το πρόσωπο, δεν θέλω εγώ να το συζητήσω. Δεν είμαι εγώ κυβερνητικός παράγοντας, κυβερνητικός παράγοντας είναι ο κύριος Μιχελάκης. Εγώ εκείνο που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι αν κάνει πράξη, εάν λέω σε ώρα που θα συνεχίσουμε να είμαστε επιτήρης. Αυτό είναι. Όλες οι χώρες είναι σε επιτήρηση η Ελλάδα. Είναι τώρα. Εάν η Ελλάδα δεν χρειαστεί άλλα λεφτά, εάν η Ελλάδα δεν θέλει άλλο δανεισμό και βγει σε αγορές, τότε το πράγμα αλλάζει δραματικά και νομίζω το ξέρετε. Δραματικά. Είναι καλύτερο. Ναι, εδώ δραματικά το μπορώ. Όχι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δραματικά, κύριε Χατζή. Διότι δεν θα έχει νόημα πολιτικό ύπαρξη. Για να μην συνωμοσιολογούμε, πρέπει να μένουμε στα δημόσια. Ο Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε δημόσια μέσα σε αυτή την εβδομάδα που τέλειωσε. Στο συνέδριο που έκανε ο Economist, δεν θυμάμαι ποιος έκανε. Είπε: ευχαριστώ τους πιστωτές. Συνεχίζω κατά γράμμα τις μεταρρυθμίσεις. Τι ζητάω? Λίγο χρόνο. Δηλαδή να περάσω τους 180 ώστε να έχω 2 χρόνια ακόμα ώστε να συνεχίσω τα ίδια πράγματα. Δηλαδή πληστηριασμούς, ομαδικές απολύσεις, διάλυση των συντάξεων να πάνε στα 300 ευρώ από πρώτη του χρόνου. Άρα σε αυτό είναι απόλυτα καθαρή η κυβέρνηση για το τι θέλει να πετύχει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αφήγησή της για το χρέος. Λέτε ότι αυτά τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπερφύαλα. Ας δούμε τι λέει η κυβέρνηση για το χρέος. Η κυβέρνηση λέει ότι το χρέος το οποίο δεν ήταν βιώσιμο στο 120% όταν μπήκαμε στο μνημόσιο. Καλά το είπε, έχει καλά γίνει. Ναι, εντάξει, στην πραγματικότητα είναι μνημόσυνο. Έχει γίνει βιώσιμο τώρα που είναι στο 175% με την παραδοχή ότι τα επόμενα χ χρόνια, 20 ετία και. Η οικονομία στην Ελλάδα θα αναπτύσσεται με 5% τουλάχιστον το χρόνο και ότι όλα τα λεφτά τα οποία θα βγαίνουν θα είναι πρωτογενές πλεόνασμα τα οποία θα πηγαίνουν για να πληρώνουν τους στόχους και όχι το χρέος. Άρα μιλάμε για μια μονιμοποίηση αυτή της κατάστασης ως το καλύτερο το οποίο έχει να προτείνει η κυβέρνηση. Το καλύτερο το οποίο έχει να προτείνει είναι να συνεχίσουμε για πάντα αυτό το οποίο ζούμε τώρα. Τώρα σε ό,τι αφορά το... αν θα φύγει η Τρόικα ή δεν θα φύγει η Τρόικα, το έχουμε δει στην εκδοχή των Παρισίων. Ότι να φεύγει η Τρόικα, να και γι' αυτό έχει αρχίσει ήδη να φεύγει και συναντιόμαστε πιο μακριά στο Παρίσι. Αυτά είναι παραμύθια για παιδάκια. Okay. Λάτε κύριε Μιχελάκη. Λοιπόν, εδώ ο κόσμος πρέπει να αντιλαμβάνεται πράγματα τα οποία συμβαίνουν, έτσι, αλλά να είναι, μην είναι λόγια και αναλύσεις. Πάρουμε 2 αριθμούς. Πρώτον. Το πρόβλημα της ανάπτυξης και το πρόβλημα της ανεργίας. Σημαντικότατα και τα δύο σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία. Για πρώτη φορά αρχίζει μια αντίστροφη πορεία. Το τελευταίο στοιχείο της Ελστάτ για το θέμα της ενεργίας δείχνει μείωση. Σχεδόν μια μονάδα. Ένα λεπτό. Φαντάζεστε ότι μετά από αυτή την πρωτοφανή κρίση, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα έκανε, εάν θα ερχόταν στην εξουσία, εάν. Θα γίνει, από τη μια μέρα στην άλλη θα πήγαινε 10 μονάδες. Μείον όχι. Θα ξεκίναγε σιγά-σιγά μία μονάδα. Έχουμε λοιπόν την πρώτη αντιστροφή της πορείας. 1-2. Το δεύτερο θέμα της ανάπτυξης. Είναι η πρώτη φορά, η πρώτη χρονιά μετά από 6 χρόνια ύφεσης, όπου θα έχουμε θετικό πρόσημο στο θέμα της ανάπτυξης. Η πρώτη φορά. Που σημαίνει ότι κάποια πράγματα αρχίζουν και γυρίζουν. Όμως το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή σε αυτά τα μακροοικονομικά δεν τον έχουν αγγίξει. Ο κόσμος θέλει λύσεις στα καθημερινά του προβλήματα που κυρίως αφορούν τα θέματα της υπερφορολόγησης. Και αν θέλετε κύριε Μάλη, είναι η πρώτη φορά που κάποια πράγματα αρχίζουν και δίδονται.
Μέχρι τώρα κοβόντουσαν και παίρνανε. Μέχρι δεν είναι τώρα, υπερφορολόγηση, τώρα, Γιάννη μου, είναι το γεγονός ότι το φορολογικό σύστημα που έχει η χώρα είναι, συμφωνώ, δεν θέλω να το πω, λοιπόν, αν υπάρχει πρόθεση να αλλάξετε το φορολογικό σύστημα αυτό που έχει βγάλει τη μεσαία τάξη. Συμφωνώ. Τη έβαλε που λέω το πώς θα γίνει. Αυτό δεν είπα. Λέω λοιπόν ότι ο κόσμος περιμένει τα πράγματα στην καθημερινότητά μας. Πιάνουμε το φορολογικό. Μόλις πιάνουμε το φορολογικό, μας πιάνει ταραχή. Εδώ σας θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήταν σαφής στη διεθνή έκθεση. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει ένας ηγέτης και λέει, μάλλον δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η δεύτερη φορά. Ο πρώτος που το επιτιμωρήθηκε από κάποιον άλλον, από το λαό, έτσι, ποιο τα λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι η πρώτη φορά, αν θέλεις, που βγαίνει ένας άνθρωπος και βγαίνει στη διεθνή και λέει, κύριε, με αυτά που έχουμε πετύχει, αυτά μπορούμε. Και έχουμε οψιόν αυτή τη στιγμή μπροστά μας να κάνουμε και μειώσεις συγκεκριμένες για να καταλάβει ο κόσμος σιγά σιγά. Δεν, να σου πω κάτι, ο κόσμος θέλει την αλήθεια. Και μέχρι τώρα, τι λέγαμε σε όλα τα φάρμακα. Συγκεκριμένα, ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ κρίνει τα παθά. Και από αυτά που δεν λέει, γιατί εγώ θα επιμείνω στη συνέντευξη με τον Άσμουσεν, γιατί για μένα έχει σημασία να ξέρω εάν στα θέματα του χρέους που το έχει βάλει, το έχει αναγάγει ο κύριος Λαφαζάνης, σε μείζον θέμα και έχει δίκιο. Συμφώνησα μαζί του. Εάν εισπράξει ή όχι. Δεν ακούμε απάντηση. Λέει, γιατί να ξεκινάμε με ητοπάθεια. Όχι, δεν είναι θέμα ητοπάθειας. Είναι θέμα να έχεις ένα δεύτερο σχέδιο, εάν μια απόφασή σου δεν εξαρτάται από εσένα. Και επειδή εκεί απάντηση δεν υπάρχει. Και δεύτερο σχέδιο Λαφαζάνης, της κυβέρνησης, κύριε Μητσοτάκη, ποιο είναι, υπάρχει κύριε, δεύτερο κύριε, σχέδιο της κυβέρνησης. Κύριε, αν δεν τα βρείτε με την κυρία Μέρκελ, τι θα κάνετε. Πείτε μας το δεύτερο σχέδιο το δικό σας. Να σας απαντήσω, να μου απαντήσετε εσείς που έντολε ο ειρωνικά. Είσαστε κυβέρνηση που είστε καλός να μας πείτε τι έγινε. Το δεύτερο σχέδιό σας. Είσαστε κυβέρνηση προσωπικά. Να μου πείτε εσείς τι σας είπε ο κύριος Άσμουσεν στη συνάντηση όταν του βάλατε το θέμα του χρέους. Είναι δυνατόν να λέτε αυτά τα πράγματα. Η γερμανική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ποιον έχει διαπραγματεύεται με την ελληνική κυβέρνηση. Θα βγει ποτέ η γερμανική κυβέρνηση να πει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο λέει στην κυβέρνηση Σαμαρά και λέει ότι τέρμα με το χρέος και ότι όταν ο κύριος Σαμαράς δεν έχει ούτε τη διαγραφή του χρέους. Μα είναι δυνατόν να τα λέτε αυτά. Ο κύριος Λαφαζάνης μπορεί να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του και μονομερείς ενέργειες. Δηλαδή, λέει ο κύριος Λαφαζάνης, σε περίπτωση που ο Άσμουσεν μας πει όχι, ο όποιος Άσμουσεν μας πει όχι, ο χρέος το διαπραγματεύεται, υποτίθεται, η γερμανική κυβέρνηση με τον κύριο Σαμαρά. Η γερμανική κυβέρνηση λοιπόν έχει μια θέση γνωστή. Ο κύριος Σαμαράς λέει, απαιτείτε από μου το ποτήριο της διαγραφής, δεν το θέλω. Ο κύριος Χαρδούμενης το επαναλαμβάνει και πάτε τη λογική της επιμήκυνσης. Αυτή δεν απαντάει σε κανένα πρόβλημα. Και λέτε τώρα, η γερμανική κυβέρνηση να έρθει μέσα από μια άτυπη συνάντηση και να πει ότι δεν έχω εγώ αυτή τη θέση που διαπραγματεύομαι. Έχω μια άλλη. Μα είναι Θα τελειώσω. Υπάρχουν μονομερείς ενέργειες, Παναγιώτη μου. Βεβαίως, μονομερείς ενέργειες. Άρα δηλαδή, τις έχουμε πει ποιες είναι οι μονομερείς ενέργειες. Ακόμα και εκτός ευρώ. Και κακώς τις λέτε μονομερείς, διότι είμαστε κυρίαρχο κράτος, δεν είμαστε μπανανία. Μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις και να τις προχωρούμε χωρίς να έχουμε την άδεια της Γερμανίας. Όπως έχετε πει με το ίδιο κόστος, άσχετα με το νόμισμα. Έχετε ενσωματώσει στη λογική σας την νεοαπικιοκρατία και τη σερβίρετε και στα πάντα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχετε δει χώρες να λένε μονομερείς μου ενέργεια. Οι χώρες έχουν κυρίαρχες, η όποια απόφαση των κυρίαρχων κρατών έχει επίπτωση και το έχουμε εξηγήσει 100 φορές. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις γίνει κυβέρνηση θα διώξει την Τρόικα από την Ελλάδα. Θα έχει φύγει πριν έρχεται, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, όλο φεύγει. Πάντως η θέση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ακόμα και εκτός ευρώ που λέτε, κύριε Μικελάκη. Δεν είπα ότι είναι η θέση του κόμματος, είπα θέσεις προσωπικές στελεχών και ενδέεται σε ορμένες του κύριου Λαφαζάνη. Ότι ο κύριος Λαφαζάνης πάντως δεν έχει πει. Κύριε Μάλλη, να πω εγώ τι. Μην αναφέρουμε τώρα αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει θα ακυρώσει τα μνημόνια. Η Τρόικα θα φύγει και θα επαναδιαπραγματευτεί το χρέος στην κατεύθυνση της διαγραφής τουλάχιστον του μεγαλύτερου μέρους του χρέους.
Αυτό θα το κάνουμε. Αυτό θα κάνουμε. Και δεν θα ρωτήσουμε κανέναν για να το κάνουμε. Πάντως το πρόγραμμά μας, να ξέρετε. Μονομερής ενέργεια θα προχωρήσει. Σας είπα, μονομερής ενέργεια. Που τη λέτε μονομερής, κακό σας λέω. Είναι προσβλητικό για μια χώρα να μιλάτε. Αλλά θα κάνουμε. Θα κάνουμε. Θα διώξουμε την Τρόικα. Ακόμα και με επίπτωση στην παραμονή μας στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη. Και το πρόγραμμα. Την Τρόικα. Ακόμα και παραμονή. Ευρώπη και Ευρωζώνη. Κοιτάξτε, κύριε Μιχελάκη, για να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση. Η Τρόικα και τα μνημόνια δεν έχουν καμία σχέση με το θεσμικό πλαίσιο ούτε της Ευρωζώνης ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα να μην διαφυλάξουμε εγώ σε μόνο μαζί σας. Να διαφυλάξουμε ως κόλλο του φαλμού την παραμονή της Ευρωζώνης. Εγώ σε μόνο μαζί σας. Επιβλήθηκαν στη χώρα. Λοιπόν, η Ελλάδα μονομερός, όπως σας αρέσει να λέτε, κακώς τη λέτε αυτή τη φράση, η Ελλάδα λοιπόν για το συμφέρον της, για το συμφέρον του ελληνικού λαού, εφόσον εγκρίνει το πρόγραμμά μας, βεβαίως ο ελληνικός λαός θα προχωρήσει η Ελλάδα. Λοιπόν, στο να απομακρύνει την Τρόικα και να ακυρώσει τα μνημόνια. Και πώς θα τα ακυρώσει τα μνημόνια? Όπως τα ψηφίσατε, αλλά με πολύ δημοκρατικότερο τρόπο θα ακυρωθούν λοιπόν, από τη Βουλή. Όταν, δηλαδή θα πάρει στη Βουλή με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Διευκολύνει με μόνο μια απάντηση από τον κύριο Μιχελάκη και ξεφεύγει τώρα. Αυτή είναι η πορεία μας. Συμφωνώ με Ραφαζάνη με επιχειρήματα του 12. Η κυβέρνηση τι θα κάνει αν της πει όχι? Αν η Μέρκελ πει όχι στο Σαμαρά, τι θα κάνει η κυβέρνηση? Έχει δεύτερο σχέδιο, έχει εναλλακτική? Εγώ περιμένω μια απάντηση γι' αυτό. Το τι κάνουμε εμείς το λέμε καθημερινά, κύριε Κυρίτση. Λοιπόν, και εμείς κρινόμαστε για αυτά που κάνουμε, εσείς για αυτά που υπόσχεστε. Εδώ δεν είναι δυνατόν ακόμα και σήμερα να εξοραίζεται η πραγματικότητα και να υποτιμάμε τη ζωή και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο απλός κόσμος. Και επικαλούμε τα ίδια στοιχεία. Εντάξει, ωραία, διαφωνούμε. Εγώ έχω αυτή την άποψη και την καταθέτω, εσείς έχετε άλλη. Ωραία, κρίνουν ο κόσμος, ακούει, μαθαίνει κτλ. Και θα βγάλει συμπέρασμα. Αλλά όταν φτάνουμε στο σημείο και η Deutsche Bank να λέει σε εκθέσεις της και άλλοι διεθνείς οίκοι ότι πλέον η ύφε στην Ελλάδα είναι γεγονός για το 2014, ήδη στο πρώτο εξάμεινο. Τα ίδια λέγανε ότι δεν θα βγάλουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Είχαμε και μείον 0,6. Όλοι διαψεύδονται. Τι λέτε τώρα? Δεν βλέπετε εδώ πέρα. Λέγανε θα το κάνουμε το 2015 και το κάναμε το 2013. Εντάξει, τα ακούσαμε. Λοιπόν, όλοι αυτοί καταγράφουν πλέον ότι έχει ξεφύγει η ανάπτυξη πλέον. Είναι όνειρο ταρινής νύχτας. Και πάμε σε 7ο χρόνο. Πρωτοφανές. Κρατήστε το βίντεο. Πρωτοφανές 7ο χρόνο ύφεσης για χώρα σε ελληνική περίοδο. Ακόμα όμως και μια δειλή ανάπτυξη. Λέω που δεν φαίνεται. Μακάρι να ερχόταν να είχαμε τη τάξη του 0,1-0,2% δεν είναι η απάντηση σε κανένα πρόβλημα. Άρα μετά να από 6 χρόνια γίνει. Μα δεν σας είπα πρώτα, δεν ακούτε πλέον μακάρι και εσείς μου λέτε να μην γίνει. Κρατήστε το βίντεο, λοιπόν, θα το χρησιμοποιήσουμε και θα χαρώ να ξανακουβεντιάσουμε. Μην μπορώ να πω δύο κουβέντες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βαδίζουμε σε ένα πρόγραμμα σκληρότατο με μειώσεις μισθών, νέο μισθολόγιο στο δημόσιο, μειώσεις των συντάξεων και βεβαίως σε μια εφιαλτική κατάσταση από κάθε άποψη στο κοινωνικό πεδίο. Μόνο τον Αύγουστο είχαμε αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών στο δημόσιο 1,4 δισεκατομμύρια. Τα δείξαμε, χθες έχουν φτάσει 70 δις. Αλλά αυτά είναι τα προβλήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό και το success story πέφτει στο κενό, στο απόλυτο κενό. Και όσον αφορά το πρόγραμμα, συνεχίζεται ακάθεκτο, πέραν του 2016, το ΔΝΤ θα είναι εδώ μέχρι το πρώτο θα το δούμε. Και αυτοί επιβάλλουν όχι απλώς επιχείρηση, σκληρές. Κύριε Λαφαζάνη, η ανάγκη να έχουμε μια μεγάλη προοδευτική ανατροπή. Με ποιους θα συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό έτσι να το θέσω χώρα, πολύ απλοϊκά το ερώτημα. Η χώρα να πάει σε μια άλλη κατεύθυνση, να εγκαταλείψουμε τη λιτότητα, δεν βγαίνει άλλο με λιτότητα, να εφαρμοστούν οι πρώτες προγραμματικές εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ για να ανακουφιστούν τα φτωχότερα στρώματα. Μόνο αυτοδύναμος ο ΣΥΡΙΖΑ. Η επανεκκίνηση της οικονομίας. Κοιτάξτε, δείτε. Τώρα, γιατί θέτετε και αυτό το ερώτημα, ασφαλώς. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Θα είναι πρώτος με πολύ μεγάλη διαφορά. Θα πάρει την αυτοδυναμία. ΣΥΡΙΖΑ, εγώ πιστεύω. Εγώ δεν χρησιμοποιώ ποτέ αυτή τη λέξη. Εγώ χρησιμοποιώ μια άλλη λέξη, η οποία είναι κατάλληλη για τη δημοκρατία και τις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Όταν έχεις διαθέσεις κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα είσαι και αυτοδύναμος. Πρώτα απ' όλα η λέξη αυτοδύναμος έχει και μια αλαζονία στο περιεχόμενό της. Λοιπόν,
Θέλουμε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Μπορούμε να την πετύχουμε αυτή την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και θα επιδιώξουμε παρά την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχουμε συνεργασίες. Εάν δεν την πάρετε, ας υποθέσουμε ότι είστε πρώτος και δεν την πάρετε, θα πάρετε τη χώρα σε νέες εκλογές. Θα την πάρουμε, κύριε Μιχαηλάκη. Αν δεν την πάρετε. Κάνετε ό,τι μπορείτε. Δυστυχώς για την χώρα. Αν δεν την πάρετε. Κάνετε ό,τι μπορείτε. Δυστυχώς για την χώρα. Κάνετε ό,τι μπορείτε για να την πάρετε. Εάν υποθέσουμε και θα την πάρουμε. Αν δεν την πάρετε, θα πάτε τη χώρα σε νέες εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ, να έχετε υπόψη σας και να είστε βέβαιος γι' αυτό, ότι οδεύει ολοταχώς για κοινοβουλευτική πλειοψηφία.